Γεια σας, είμαστε το πρώτο πιαγωγείο του Κυμμερίων. Σας ευχόμαστε χαρά, υγεία, αγάπη, ειρήνη, χαμόγελα, ευτυχία. Οι μαθητές και οι νηπιαγωγοί του τρίτου νηπιαγωγείου Ξάνθης σας ευχόμαστε ολόψυχα. Οι μαθητές και οι νηπιαγωγοί του τρίτου νηπιαγωγείου Ξάνθης σας ευχόμαστε ολόψυχα. Παιδιά του τρίτου νηπιαγωγείου Ξάνθης χαίρονται που βλέπουν τον Ρούντολφ, τα αρκουδάκια, τον χιονάνθρωπο, τα αγγελάκια, τον Άγιο Βασίλη και σας εύχονται καλά Χριστούγεννα στην αγγλική γλώσσα. Next. Now what? Hey.
Να είμαστε λοιπόν εδώ στο στούντιο, στην όμορφη πόλη, στο δημοτικό ραδιόφωνο στους 89 και 9. Ακούμε αυτές τις υπέροχες φωνές, ακούμε αυτά τα υπέροχα παιδιά. Είναι τα παιδιά μας, είναι τα παιδιά, οι νέοι μας που εγγυώνται το αύριο. Και σε αυτή την πρόσκληση που έκανε ο πρόεδρος του δημοτικού ραδιοφώνου, ο Χαράλαμπος ο Διαφωνίδης, η ανταπόκριση φέτος ήταν πολύ μεγαλύτερη από το αναμενόμενο. Θα έλεγα ότι εκτός από τα σχολεία είδαμε ότι αυτή η δράση μπορεί να επεκταθεί σε πάρα πολλούς νέους της περιοχής μας, της Ξάνθης μας. Εμείς ξεκινήσαμε και ακούσαμε, ξεκινάμε με τα νηπιαγωγεία, ξέρετε, τα οποία τα παιδιά είναι και ανυπόμονα, είναι λόγω ηλικίας, είναι τα μικράκια, είναι 4 και 5 χρόνων. Ακούσαμε λοιπόν το πρώτο νηπιαγωγείο των Κυμμερίων, ακούσαμε το τρίτο νηπιαγωγείο, μάλιστα έχουμε και μηνύματα που στέλνουν τα παιδιά. Χαιρόμαστε πολύ και φέτος που τραγουδάμε μαζί σας, μας λένε από το τρίτο νηπιαγωγείο. Η υπεύθυνη δασκάλα τους είναι η κυρία Αναστασία Ροφανίδου. Μας στείλαν, ακούσατε τώρα το τραγουδάκι τους στα αγγλικά. Έτσι, το τρίτο νηπιαγωγείο έχει επίσης νηπιαγωγούς. Βλέπω εδώ την κυρία Φωτεινή Κοντογιάννη, Μαρία Πολατίδου, Σταυρούλα Τσιλιγκύρη και Νατάσα και Σκηνίδου. Κάποια σχολεία μας στείλαν έτσι και κάποιο πληροφοριακό υλικό και έχουμε, έτσι, γνωρίζουμε τη μαθητική κοινότητα και τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς, τις διευθύνσεις, τους ανθρώπους εκεί που παλεύουν όλη τη μέρα με τα παιδιά, με πολύ χαμόγελο και το ευχαριστούνται. Και έτσι προσεγγίζουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή. Καλημέρα σε όλους. Και φέτος τα κάλαντα τα λέμε όπως βλέπετε όλοι μαζί. Προσεγγίζουμε τη μαθητική μας κοινότητα. Να πω ότι εκτός από νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια, μας έχουν στείλει και οδεία. Έχουμε το δημοτικό οδείο, έχουμε το οδείο το έφωνο. Από νηπιαγωγεία επίσης έχουμε και το νηπιαγωγείο Ζούγκλα, που είναι ιδιωτικό νηπιαγωγείο. Εμείς, Σοφία Δαλικριάδου είναι στον ήχο και έχει υπομειστεί σήμερα αυτό το βάρος να μπορέσει η εκπομπή να λειτουργήσει με έναν όμορφο τρόπο. Θα πάμε στο τέταρτο νηπιαγωγείο, έτσι. Έχουμε το τέταρτο για να ακούσουμε τα παιδιά του τετάρτου. Πόση χαρά παίρνουν, πόση χαρά μας δίνουν όλους εμάς. Έτσι, δεν παίρνουν μόνο τα παιδιά, δίνουν και σε όλους εμάς και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο. Να πούμε ότι μέσα σε αυτή την εκπομπή έχετε τη δυνατότητα όλοι σας να επικοινωνείτε με το 78641 και το 78642 και να κάνετε τις ευχές σας. Είναι μια εορταστική εκπομπή. Ακούμε τα κάλαντα, όλα αυτά που ετοιμάσαν τα παιδιά, τα σχολεία μας. Ταυτόχρονα όμως
Θέλουμε να ακούσουμε και όλους εσάς. Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε πολίτη της Ξάνθης, πολύ βέβαια περισσότερο σε συλλογικότητες, πολύ δε περισσότερο σε ανθρώπους που εκπροσωπούν κάποιους συλλόγους, τους οποίους η όμορφη πόλη, το Δημοτικό Ραδιόφωνο, αγκαλιάζει θερμά. Να πάμε στο 5ο νηπιαγωγείο τώρα, στο τμήμα 3 του 5ου νηπιαγωγείου. Ξέρετε, τα νηπιαγωγεία μας είναι και μεγάλα, έχουν και τμήματα, και 1, 2, 3, κάποια και 4. Το τμήμα 3 λοιπόν του 5ου νηπιαγωγείου θα μας τραγουδήσει το Έλατο. Αρχείο, ακόμα μια πολύ όμορφη ηχογράφηση θα μας έρθει αμέσως τώρα από το 5ο νηπιαγωγείο και πάλι. Αυτή τη φορά έχουμε το τμήμα 1 του 5ου νηπιαγωγείου και με τη βοήθεια της Σοφίας Δαλκυρίαδου θα ακούσουμε τα Κάλαντα. Oh!
τμήμα 1 του 5ου νηπιαγωγείου, έτσι πόσο αυθορμητισμό είχαν τα παιδιά, πόσο το χάρηκαν όλο αυτό και πόσο το τραγούδι τους είχε συνέχεια. Θα πάμε όμως στο 6ο νηπιαγωγείο, θα πάμε στο τμήμα 9. Βλέπω εδώ μπροστά μου υπεύθυνες εκπαιδευτικοί Αμαλία Κιαχίδου, είναι νηπιαγωγός, και Νίκη Δημητρίου, καθηγήτρια της αγγλικής γλώσσας. Πάμε λοιπόν, 6ο νηπιαγωγείο, τμήμα 9. Βλέπω ότι έχουμε για το 6ο νηπιαγωγείο και άλλο υλικό, αλλά για άλλο τμήμα, ναι. 6ο νηπιαγωγείο, τμήμα 9, να ακούσουμε τα παιδιά. Μένουμε στο 6ο νηπιαγωγείο, τμήμα 1, έχουμε από το 6ο νηπιαγωγείο και να ακούσουμε αμέσως τώρα τα παιδιά.
παιδιά. Λοιπόν, ήταν το 2, 3, 4, το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τμήμα του έκτου νηπιαγωγείου Ξάνθης, και αυτά τα παιδιά που ακούσαμε ήταν Αζρά, Αϊσέ Ερβά, Βασίλης, Χρήστος, Νικόλας, Κατερίνα, Αγγελιάνα, Ευγνωσία, Μεριέμ, Ιορδάνης, Ουμούτ, Μυρτό, Αράς, Αλέξανδρος, Δήμητρα, Φιλιό, Ελευθερία, Στέφανος, Αναστάσης, Ντάλια, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος, Θάλια, Αγλαία, Δημήτρης, Μετέ, Μουζαφέρ, Εσέρ, Αχμέτ, Παυλίν, Ενσάρ, Ελίφ, Χαγιάλ, Ανδρέας και Ντάνιελ. Έτσι τα φροντίσαν οι εκπαιδευτικοί τους και μας στείλαν και όλα τα ονόματα από το τρίτο, τέταρτο και δεύτερο τμήμα του έκτου νηπιαγωγείου Ξάνθης. Κικί, πώς σου φάνηκε? Τα νιάτα της Ξάνθης είναι ωραία. Θα πάμε όμως τηλέμαχε τώρα στα γραφεία της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ξάνθης, το παράρτημα της Ξάνθης. Ωραία. Παραδοσιακά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ακούμε τα κάλαντα παραμονές των γιορτών εκεί, όταν τους επισκέπτονται σύλλογοι, φορείς, στρατιωτικές μονάδες. Έχουμε λοιπόν τον πρόεδρο, αν δεν κάνω λάθος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Κουτσαϊμάνη Γιάννη. Πρόεδρε, μας ακούτε? Καλημέρα κυρία Οικονόμου και κύριε Αρναούτογλου. Καλημέρα κύριε Κουτσαϊμάνη. Χαρά μας πάλι να συνδεθούμε εκεί με το παράρτημα και να ακούσουμε, γιατί σήμερα είναι η μέρα ευχών. Ακούτε ίσως και εσείς τα πιτσιρίκια μας από νηπιαγωγεία δημοτικά γυμνάσια, το μέλλον της πόλης, να μας λένε εδώ τα κάλαντα, και περιμένουμε βέβαια και τους ακροατές μας. Περιμένουμε όλους αυτούς που θέλουν μέσα από τη συχνότητα του δημοτικού ραδιοφώνου να πούν ευχές. Ποιους επισκέπτες έχετε εσείς εκεί? Γινούμεσα με τα πιτσιρίκια και τους νεαρούς. Και έχουμε εδώ κοντά μας τα στρατευμένα παιδιά της την χοροδία της 25ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, να μας πούν τα κάλαντα και τις ευχές τους για όλη την Ξάνθη. Πολύ ωραία. Θα τους ακούσουμε τώρα? Τους ακούμε. Ναι. Δίνουν το σύνθημα τώρα εκεί για να ξεκινήσουν, φαντάζομαι. Νάτι. Πολύ ωραία. Να τους ευχαριστήσουμε θερμότατα και κυρίως τον πρόεδρο της ΕΑΣ και όλους εκεί, όλα τα στελέχη, τα μέλη που μοιράστηκαν μαζί μας αυτή την όμορφη στιγμή. Αλλά έχω την αίσθηση ότι συνεχίζουμε. 25η ταξίπ. Α, ωραία. Συνεχίζουμε. Να τους ευχαριστήσουμε, πρόεδρε, ένα μεγάλο ευχαριστώ και που μοιραστήκατε αυτή την όμορφη στιγμή μαζί μας και με την Ξάνθη, τους συμπολίτες μας, και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την χοροδία. Να είστε καλά, καλές γιορτές
Από καρδιάς και πάντοτε δραστήριοι. Έτσι σας θέλουμε. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλη την Ξάνθη. Τον ευχαριστούμε. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ξάνθης, το παράρτημα της Ξάνθης, παραδοσιακά κάθε παραμονή εορτών η Ένωση μοιράζεται μαζί μας αυτές τις όμορφες στιγμές. Έτσι λοιπόν πράξαμε και σήμερα. Εμείς τώρα με την βοήθεια της Σοφίας της Δαλικριάδου θα συνεχίσουμε από τα στρατευμένα μας τα νιάτα, θα ξαναεπιστρέψουμε στη μαθητιώσα νεολαία. Σοφία. Περισσότερα αγαπάμε αυτά τα υπέροχα παιδάκια σου, αυτά τα υπέροχα παιδιά του 7ου νηπιαγωγείου Ξάνθης. Να πούμε ότι με την Γερότη Γιαπουτζή, που είναι νηπιαγωγός του 7ου, το Δημοτικό Ραδιόφωνο έχει και μία άλλη συνεργασία, καθώς κάθε Δευτέρα στις 6 η Αργυρό Γιαπουτζή ξορκίζει τη Δευτέρα. Έτσι λέγεται ο τίτλος της εκπομπής της. Είναι εδώ εθελόντρια του Δημοτικού Ραδιοφώνου με αυτήν την πολύ όμορφη εκπομπή που μοιραζόμαστε με όλους τους ακροατές μας, ξορκίζοντας τη Δευτέρα. Να λοιπόν που και η εκπαιδευτική κοινότητα έχει παράλληλα και πολλές άλλες δράσεις που ακουμπάνε στον πολιτισμό. 8ο Δημοτικό πάμε τώρα. 8ο Δημοτικό. 8ο Δημοτικό. Αυτό έγινε κάποιο λάθος. Το βάλαμε στα νηπιαγωγεία. Θα το πάμε λοιπόν μετά, θα το μεταφέρουμε στα δημοτικά. Πάμε 9ο νηπιαγωγείο Ξάνθης. Μπορούμε, Σοφία? Μπορούμε. 9ο νηπιαγωγείο Ξάνθης. Βλέπουμε εδώ μας έχουν στείλει και κειμενάκι. Καλησπέρα σας. Τα 135 παιδιά του 9ου νηπιαγωγείου Ξάνθης ένωσαν τις φωνές τους και με τη συνοδεία αρμόνιου τραγούδησαν τα κάλαντα και φώναξαν τις ευχές τους. Τι άλλο μας λέει? Σας στέλνουμε ηχογραφημένο το αρχείο για την δράση σας. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία και χαρά. Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου, η κυρία Ζωή Παπαλάμπρου. Πάμε λοιπόν 9ο νηπιαγωγείο Ξάνθης.
το τμήμα από το 13ο πειραματικό νηπιαγωγείο Ξάνθης, το εξαιρετικό μας νηπιαγωγείο, γι' αυτό είναι και πειραματικό και νομίζω είναι ένα ήταν πέρσι, ζω την πρώτη περιοχή μας μέχρι την πέρσι. Τώρα νομίζω είναι ακόμα ένα εδώ στην Ελλάδα. Και βέβαια το 13ο συμβούσε μόνο κάτι. Δεύτερο τμήμα, το 13ο πειραματικού, θα μας πάει Είδατε τι μας θυμίσαν τα παιδιά από το 13ο πειραματικό νηπιαγωγείο της Ξάνθης, από το δεύτερο τμήμα, ναι, που μας είπαν τα κάλαντα της Χίου.
Πολλές αγκαλιές, είπαν τα παιδιά. Δεν πρέπει να τις ξεχνάμε τις αγκαλιές, γιατί και με όλη αυτή τη συγκυρία τις αποφεύγαμε τις αγκαλιές. Τις αποφεύγαμε. Και με τα παιδιά τι γίνεται άραγε? Μεγάλο το ερωτηματικό. Πολλές αγκαλιές μας είπαν. Λοιπόν, ακούτε το 13ο πειραματικό. Θα ακούσουμε και το 3ο τμήμα με τα κεφαλονίτικα κάλαντα. Στο βιολί είναι η κυρία Βασιλική Μανώλη. Ακούμε ένα βιολί, το ακούσαμε και στο πρώτο τμήμα, το ακούσαμε τώρα και στο δεύτερο, φαντάζομαι ότι θα τα ακούσουμε και στο τρίτο. Και επίσης εδώ κοιτάω τα σκονάκια μου, υπεύθυνες εκπαιδευτική Ελευθεράκη Μαρία και Χρύσα Κοντοπούλου. Νομίζω δεν έχω κάποιο άλλο στοιχείο να πω για το 13ο. Να ακούσουμε λοιπόν και το τρίτο τμήμα με τα κεφαλονίτικα. Είμαστε το τρίτο τμήμα του 13ου πειραματικού νηπιαγωγείου Ξάνθης με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την Πεγκίδου Μαρίνα. Τα παιδιά θα τραγουδήσουν τα κάλαντα πρωτοχρονιάς της Κεφαλονιάς. Ήταν τα κάλαντα τα κεφαλονίτικα από το 13ο νηπιαγωγείο, από το 13ο πειραματικό νηπιαγωγείο της Ξάνθης. Και λέτε τα κάλαντα εδώ από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου 89.9. Όλοι και οι πολίτες και οι συλλογικότητες και όλοι, και όχι μόνο κάλαντα βέβαια. Τα λέμε και μια μέρα νωρίτερα εδώ. Ακούμε και τις ευχές μας και τις ευχές σας. Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Ξάνθης, ο κύριος Νίκος Γρηγοριάδης, είναι μαζί μας. Παρέμβαση για ευχές, φαντάζομαι, κύριε Γρηγοριάδη. Για ευχές. Έτσι. Μέρες που είναι, θα μας πείτε βέβαια και λίγο για την κίνηση στην αγορά. Να πω πρώτα τις ευχές. Ναι. Σαν ως εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Νομού Ξάνθης, θέλω να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλά Χριστούγεννα σε όλους τους χριστιανούς συμπολίτες μας. Καλή χρονιά σε όλους τους συμπολίτες μας, μουσουλμάνους και χριστιανούς. Υγεία, ευημερία. Και, και μια έκκληση, παράκληση προς όλους τους να στηρίζουμε την αγορά της πόλης μας. Έτσι, ναι. Το αυτονόητο που το λέμε, κύριε Γρηγοριάδη, συνεχώς. Γιατί το να στηρίζουν την αγορά της πόλης μας, αυτό έχει ανταποδοτικά ωφέλη σε όλη την πόλη, σε όλη την κοινωνία της πόλης μας. Φυσικά τώρα με τα τρόφιμα και τη δημοτική αγορά μας. Κύριε Γρηγοριάδη, παρουσιάζουμε και πολλές επιχειρήσεις εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο με πιο έντονο βαθμό και το τελευταίο διάστημα. Επιχειρήσεις της Ξάνθης, καταστήματα της Ξάνθης, ανθρώπους της Ξάνθης που παρέχουν υπηρεσίες που είναι πολύ υψηλού επίπεδου, και υπηρεσίες και τα προϊόντα πολύ ανταγωνιστικές οι τιμές.
και βλέπουμε ότι όλοι στηρίζει ο ένας τον άλλον, αλλά πολλές φορές βλέπουμε και κάποιες παραφωνίες. Γι' αυτό και λέμε στηρίξτε την ξανθιώτικη αγορά, στηρίξτε τους ξανθιώτες, γιατί γίνεται ένας κύκλος στην οικονομία και όλα επιστρέφουν πάλι πίσω σε μας. Πώς ήταν όμως η κίνηση, κύριε Γρηγοριάδη, έτσι αυτές τις μέρες τώρα? Τα είχαμε και με την κυρία οικονόμου τις προάλλες. Η κίνηση μέχρι και 20-21 του Δεκεμβρίου θα έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ μονοτονική, έως χάλια θα έλεγα. Και από συναδέλφους που έχω ζητήσει και σε άλλες πόλεις είναι ένα φαινόμενο που είναι σχεδόν πανελλαδικό. Πανελλαδικό. Ναι, πανελλαδικό. Ακόμη και τα ισόπ έχω μάθει ότι δεν είναι και στα πολύ ψηλά τους επίπεδα, όπως ήταν πέρσι, ας πούμε, η πρόπερση, ειδικά στον καιρό της πανδημίας. Δηλαδή είναι γενική τάση, δεν είναι μονάχα στον νομό μας, στην πόλη μας. Τώρα έχει ξεκινήσει λίγο προχθές, ίσως λόγω των συντάξεων, λόγω των 15 ημέρων που πληρώθηκε, έστω και των επιδομάτων, κάπως κουνήθηκε η αγορά, αλλά και πάλι δεν είναι. Σήμερα από το πρωί και χθες συνέβαινε, σήμερα σε μεγαλύτερο βαθμό, βλέπουμε να υπάρχει μια πολύ μεγάλη κίνηση στην πόλη. Το λέω από άποψη αυτοκινήτων. Υπάρχει πολύ μετακίνηση. Αυτό φαντάζομαι, επειδή βλέπω ότι αυτό αφορά και τους εμπορικούς δρόμους, το εμπορικό κέντρο της Ξάνθης, ότι έχει να κάνει και λίγο με την κίνηση στην αγορά. Είναι και το κρύο βέβαια πολύ ισχυρό, οπότε κάποιοι που μπορεί πεζοί να πηγαίναν στην πόλη να χρειάζονται μεταφορικό μέσο. Υπάρχει όμως μια συμφόρηση, βλέπω, που ελπίζουμε να μεταφράζεται και σε αγοραστική δύναμη, που η αγοραστική δύναμη του πολίτη βέβαια είναι πολύ μετρημένη. Δεν μεταφράζεται, δεν ξέρω. Δεν μεταφράζεται. Συμφόρηση, υποψιάζομαι ότι επειδή δεν υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ και μερικοί, ας πω, κακοί συμπολίτες, κακοί με την έννοια της συμπεριφοράς, δεν θέλουν, έστω και σε αυτά που υπάρχουν τα πάρκινγκ με πληρωμή, να πάνε να το βάλουν και προσπαθούν να διπλοπαρκάρουν και να διπλοπαρκάρουν. Αυτή τη στιγμή, κύριε Γρηγοριάδη, δεν υπάρχει η ελεγχόμενη στάθμευση με πληρωμή. Υπάρχουν βέβαια τα ιδιωτικά πάρκινγκ που κάποιος μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του με πληρωμή, αλλά όλες αυτές οι θέσεις που έχουμε στο κέντρο είναι ελεύθερες. Είναι χωρίς αντίτιμο, αλλά γεμίζουν. Και... Να το πω εγώ. Ναι, πείτε το. Με αυτοκίνητα επαγγελματιών. Αυτό είναι ένα, ξέρετε, πρόβλημα που αφορά όχι μόνο την Ξάνθη, αφορά πάλι όλη την Ελλάδα. Αλλά νομίζω έτσι ο καθένας με τον τρόπο του θα πρέπει να δείξει τον καλό του εαυτό και θα πρέπει να είναι παράδειγμα και στη γειτονιά, όπως και εσείς τώρα βρίσκεστε εκεί σε μια γειτονιά που γνωρίζεστε μεταξύ σας, γνωρίζετε και τα αυτοκίνητα των άλλων επαγγελματιών. Πρέπει να γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις και λίγο-λίγο να τα αφήνουμε τα αυτοκίνητα στο σπίτι. Έχουμε κάνει, κύριε Ραντοβού, τις συζητήσεις. Δυστυχώς δεν. Να αρχίσουμε να ντρεπόμαστε λίγο, δεν ξέρω. Δεν ντρεπόμαστε. Δυστυχώς δεν υπάρχει ντροπή. Εγώ κάθε έτσι. Επειδή χρειάζονται τα μάξι και με τα παιδιά να πηγαίνουν τα πέρα τα σχολεία, μήπως πάω κανένα παραγγελία, βγάζω κάρτα στο διπλανό που είμαι στη γειτονιά μου, στο ιδιωτικό πάρκινγκ. Βγάζω κάρτα για να μην ενοχλώ την αγορά. Δεν υπάρχει αυτή η συνείδηση. Ακόμη και όταν είχε ανοίξει το δημοτικό πάρκινγκ τότε που λειτουργούσε, που υπήρχαν και κάρτες προνομιακές με προνομιακές τιμές για τους επαγγελματίες, δυστυχώς πάλι προτιμούσαν να τα βάζουν στην αγορά. Γι' αυτό και φωνάζουμε και πιστεύω θα κάποια στιγμή θα λυθεί το θέμα με την κυκλοφοριακή μελέτη του κυρίου Πλέση, η οποία δεν έγινε ποτέ. Αυτά τα προβλήματα θα τα έχει λύσει. Έτσι πιστεύουμε. Γιατί πλέον η αγορά δεν θέλει αμάξια. Θέλει κόσμο, θέλει πεζούς, θέλει ποδήλατα, θέλει καρουτσάκια, εμανάδες με καρουτσάκια. Αυτό θέλει η αγορά. Θέλει ποιότητα ζωής. Και εν πάση περιπτώσει τα αυτοκίνητα των καταναλωτών και όχι των εμπόρων, των καταστηματαρχών. Στην καλύτερη, ναι, αυτό. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία μας. Ακούτε, φαντάζομαι, και εσείς την νεολαία μας, τα παιδιά μας. Ξεκινήσαμε με τα νηπιαγωγεία που μας λένε χρόνια πολλά. Και την παρέμβαση. Είναι ιδιαίτερα χαρούμενο το μήνυμα που στέλνουν όλα αυτά τα παιδιά. Έτσι, έτσι, και την απόκριση πολύ μεγάλη. Σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας. Χαιρετούμε τον Εμπορικό Σύλλογο, τον Νίκο τον Γρηγοριάδη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχές πολλές από τον Εμπορικό Σύλλογο. Προτιμούμε την Ξάνθη, προτιμούμε τους επαγγελματίες, τους εμπόρους της Ξάνθης. Υπάρχει μεγάλη γκάμα προϊόντων σε υψηλό επίπεδο, ιδιωτικά προϊόντα σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές και νομίζω έτσι με αυτόν τον τρόπο όλοι οι Ξανθιώτες μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία. Συνεχίζουμε εμείς και λέμε ότι εκτός από τα
όμορφα πράγματα και από άλλους φορείς, όπως και σήμερα από τα νέα. Λοιπόν, τώρα θα ακούσετε έκπληξη, κάτι φοβερό. Δεν ξέρω την ηλικία του παιδιού που θα ακούσουμε. Είναι η Σοφία. Συστήνεται μόνη της. Είναι μαθήτρια του Δημοτικού Ευρύου Ξάνθης και μας λέει τρίγωνα κάλατα. Η Σοφία λοιπόν, Δημοτικό Οδείο Ξάνθης, τρίγωνα κάλατα, δεν μοντάρει τη συγκεκριμένη φωτογράφηση, γιατί θέλουμε να ακουστεί έτσι όπως μας την έστειλαν, φαντάζομαι, οι γονείς της Σοφίας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο με την ποιότητα και την πολύ μεγάλη χαρά για δημιουργία. Από το Οδείο το Έφωνο και σας εύχομαι καλές γιορτές. Χιόνια στο καμπαναριό του Χριστού γεννά σημαίνει. Χιόνια στο καμπαναριό ξύπνησο λό το χωριό. Διν, διν, δαν. Διν, διν, δαν. Διν, διν, δαν. Διν, διν, δαν. Διν, δαν. Είμαι η Άννα Γιανακούδη από το Οδείο το Έφωνο και σας εύχομαι καλή χρονιά. Thank you.
Ήταν η Άννα Γιανακούδη από το Έφωνο. Θα ακούσουμε κι άλλα παιδιά, έχουμε πολλά να ακούσουμε. Όμως έχουμε μαζί μας την κυρία Ελένη Τσατάλη. Το είπα καλά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κυρία Τσατάλη. Έχω όμως δύο κόρες εκπαιδευτικούς που ξέχασα να το πω. Ναι, πείτε μας, πείτε μας. Βέβαια είναι η μία στην Κρήτη, είναι εκπαιδευτικός και η άλλη μόλις τελείωσε εδώ. Λοιπόν, αυτή από την Κρήτη θα έπρεπε να τις έχετε πει, γιατί το δημοτικό ραδιόφωνο δεν έχει όρια. Ελπίζω να μας ακούει και στην Κρήτη η κόρη σας. Ναι, από το διαδίκτυο βέβαια. Και θα έπρεπε να τις πούμε, ή θα τις το μεταφέρετε εσείς, ότι μπορούν και από την Κρήτη να μετέχουν στο τα λέμε τα κάλαντα όλοι μαζί με τα σχολεία τους. Γιατί η όμορφη πόλη έτσι ανοίγει διάβλους επικοινωνίας. Πρόσφατα εγκαινιάσαμε, κυρία Τσατάλη, μία εκπομπή για τους απόδημους Έλληνες στη Νότια Αφρική. Καθώς είχαμε... Είχα ακούσει την περασμένη φορά που σας άκουγα. Μπράβο. Αλλά για την Κρήτη δεν το είχα ακούσει, να πω την αλήθεια. Πείτε μας όμως, ευχές θέλετε να μας πείτε. Να δεν είναι πολύ συγκινητικό αυτά με τα παιδιά μας? Πάρα πολύ, αφού πιο μπροστά με την Κική μου φαίνεται το σήκωσε. Ναι, ναι, η κυρία Οικονομού, ναι, η Κική Οικονομού. Συγκινημένη, δεν μπορούσα, λέω, περιμένετε λίγο να... Κάνω λίγο να συνέλθω, γιατί και έχω και εγγόνια κι εγώ στις ηλικίες των παιδιών, αυτά. Είναι σε αυτά τα σχολεία, είναι σε κάποιο νηπιαγωγείο, είναι σε κάποια από τα σχολεία ίσως που μεταδίδουμε τώρα? Εμείς είναι το τρίτο, στο τρίτο πηγαίνει ο εγγονός μου, πρώτη δημοτικού, δεν ξέρω, μέχρι στιγμής δεν άκουσα. Α, μάλιστα, στο τρίτο δημοτικό λέτε πηγαίνει, ε? Ναι, ναι, στο δημοτικό πηγαίνει. Τα άλλα είναι πιο μικρά, δεν πηγαίνουν ακόμη. Έχουμε από το τρίτο δημοτικό, έχουμε την πέμπτη τάξη και την έκτη τάξη γαλλικών. Γαλλικών, ναι, όχι, είναι πρώτη δημοτική. Είναι πρώτη, είναι μικράκι ακόμη. Ναι, είναι η δασκάλα του. Ναι. Ωραία. Ωραία. Πρώτα θα ευχηθώ υγεία. Υγεία, υγεία σε όλο τον κόσμο, χαρά και το νοσοκομείο μας να έχει και κανένα γιατρό παραπάνω. Γιατί πάμε και μας διώχνουν. Αυτό είναι ένα ζήτημα που λέτε. Γιατί πάτε και σας διώχνουν? Με ποια ειδικότητα? Υπάρχει κάποιο θέμα με κάποια ειδικότητα που δεν βρίσκεται, κυρία Τσατάλη? Είχε πάει τις προάλλες ανιψιάς μου, η ανιψιά μου, και με το ποταράκι της πονούσε. Και επειδή πονούσε σχεδόν μια εβδομάδα και πήγε μετά, λένε δεν είναι επίγον, να πάτε έξω. Οπότε έφυγε το παιδί, πήγε έξω, τώρα έχει να κάνει κάποιες άλλες εξετάσεις που όλες θα τις κάνει έξω και θα τις πληρώσει. Και εντάξει, και πολλοί και άλλοι που έχουν πάει δεν έχουν καλή αντιμετώπιση, έχουμε συζητήσει έτσι. Γι' αυτό το νοσοκομείο μας χρειάζεται πολύ, πολύ. Μας χρειάζεται και εμείς το χρειαζόμαστε, γιατί η υγεία είναι, και το έχουμε δει και με όλη αυτή τη συγκυρία με την πανδημία, πόσο οι δημόσιες δομές υγείας είναι απαραίτητες παντού. Παντού, παντού, ναι. Εμείς το νοσοκομείο δηλαδή το είχαμε πολύ σε εκτίμηση. Και είδαμε και πόσο όμως όλοι εκεί, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, δυσκολεύονται για το πόσες ελλείψεις έχουμε, το πώς αυτές κατά καιρούς προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν έχουμε και πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Ναι, γιατί και σας ακούω συχνά και άλλες φορές που μιλήσατε και με τους προέδρους και με αυτά, προσπαθείτε κι εσείς. Και εμάς ας μας ακουστεί και λίγο η φωνή μας, ότι και εμείς το χρειαζόμαστε. Κυρία Τσατάλη, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές με υγεία. Καλές γιορτές. Τον κόσμο. Καλές γιορτές. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λέμε τα κάλαντα όλοι μαζί εδώ στην όμορφη πόλη. Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα της εκπομπής. Όλοι σας μπορείτε να παρέμβετε. 2541-0-78-641 και 2541-0-78-642. Παράλληλα με τα παιδιά μας, με όλους τους μαθητές μας που λέμε τα κάλαντα και ευχόμαστε εδώ με την μαθητική κοινότητα μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο, τα μικρόφωνα είναι δικά σας, όλων των πολιτών, των συλλογικοτήτων,
των ανθρώπων που θέλουν να ευχηθούν μέσα από το ραδιόφωνο. Μάλιστα είπα και των πολιτικών, και κάποιοι εδώ έτσι μου γκρινιάξαν λίγο. Το λέω γιατί εκεί φαίνεται και πόσο κανείς υποστηρίζει, θέλει, αγαπάει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πόσο τα παρακολουθεί. Γι' αυτό κάνουμε και ανοιχτή πρόσκληση και δεν παίρνουμε εμείς, δεν επικοινωνούμε εμείς με πρόσωπα, αλλά θέλουμε τα πρόσωπα να επικοινωνούν μαζί μας. Γιατί κάποιος λέει, δεν μου είπες. Μα δεν πρέπει να σου πω ή να σας πω. Αν εσείς έχετε κάποια διάδραση, τότε είναι βέβαιο ότι θα είστε στη μεγάλη παρέα εδώ του Δημοτικού Ραδιοφώνου και θα έχετε τη δυνατότητα, το γνωρίζετε εξάλλου, της παρέμβασης. Λοιπόν, πάμε στη ροή μας. Έφωνο, Νικόλας Ασημίδης. Νομίζω τον Νικόλα τον Ασημίδη, γιατί μου θυμίζει κάτι το όνομα, τον ακούσαμε και πέρσι. Για να δούμε τώρα πόσο μεγάλωσε ο Νικόλας ο Ασημίδης εκεί στο Έφωνο, για να μας πει τις δικές του ευχές και τα δικά του κάλαντα. Για να ακούσουμε. Thank you.
Λοιπόν, διακόπτουμε τη ροή. Ήταν το τελευταίο αυτό, ήταν ζούγκλα Χριστούγεννα. Να ευχαριστήσουμε την Μελανή Καλαϊτζή από το νηπιαγωγείο Ζούγκλα. Ακούσαμε ζούγκλα Ρούντολφ, τα πρωτοχρονιάτικα ας πούμε κάλαντα. Έχουμε αυτή την επαφή με την κοινότητά μας. Λέμε εδώ ζωντανά ευχές στην όμορφη πόλη, είτε τηλεφωνικά είτε διαζώσεις. Εδώ πέρασε ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού, ο Ηλίας ο Ασκαρίδης, να μας πει χρόνια πολλά και τον βάλαμε μέσα, τον βλέπετε όσοι παρακολουθείτε και την απευθείας μετάδοση που γίνεται στο Facebook. Κύριε Ασκαρίδη, αυτές οι μέρες είναι ιδιαίτερες, είναι χαρούμενες μέρες. Ο Δήμος με την Ευχούπολη, και να δώσουμε και χαιρετίσματα στα παιδιά του τετάρτου γυμνασίου, ήρθαν λίγο πριν εδώ με την καθηγήτριά τους, κάνουν μπαζάρ στην Ευχούπολη και δίνεται αυτή τη δυνατότητα και στη μαθητική κοινότητα να αξιοποιήσει τον χώρο. Βλέπουμε ότι γίνεται εκεί πολλή δουλειά και δόθηκε πολύ χαρά στα παιδιά, ιδιαίτερα με τις μητέρες που μας μεταφέρουν κάποια μηνύματα σχετικά με το ότι προσφέρεται κάποιες υπηρεσίες δωρεάν. Γιατί είναι δύσκολο για μια μητέρα να εμφανιστεί σε κάποιον χώρο, τα παιδιά τα θέλουν όλα, και να φύγει από αυτόν τον χώρο αφήνοντας ένα ολόκληρο μεροκάματο, ίσως και δύο. Οι εποχές είναι δύσκολες. Εκεί έχουμε, πώς το λέμε αυτό, το... Καρουζέλ, μπράβο. Αυτό το καρουζέλ λοιπόν που αξιοποιούν τα παιδιά και μπορούν να κάνουν και μία και δύο και τρεις φορές και να το ευχαριστηθούν και να φύγουν γεμάτα στο σπίτι τους. Πείτε μας, κύριε Ασκαρίδη. Καταρχήν καλημέρα. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Πιστεύω ότι αν έχουμε υγεία και ειρήνη όλα θα γίνουν. Βέβαια αυτές τις μέρες είναι χαράς, αγάπης και γέννηση του Θεανθρώπου, όπως το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Πάντα είναι, δίνει αγάπη και χαρά. Βέβαια εμείς από τις 4 Δεκεμβρίου, όπως το γνωρίζουν όλοι οι δημότες μας, οι πολίτες μας, έχουμε φτιάξει την Ονειρούπολη Ξάνθης, που υπάρχουν πολλές δράσεις και φέτος είναι αναβαθμισμένη πάρα πολύ. Και θέλω να τονίσω για τους ανθρώπους που δεν το ξέρουν, είναι όλα δωρεάν, όπως καλά το είπατε. Είναι για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να φύγουν εκτός Ξάνθης, για τους γονείς που και τα οικονομικά τους δεν πάνε καλά, γιατί να είμαστε ειλικρινείς ότι περνάμε πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια και εμείς το έχουμε κάνει αυτό το χωριό, την Ευχούπολη όπως λέμε, για, πρώτα για τους δημότες μας, για τους πολίτες μας, για τους γονείς, γιατί πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι μετά από 2 χρόνια, 2,5 χρόνια της πανδημίας, γιατί και δεν ακούμε και κάτι καλό από τις ειδήσεις και την καθημερινότητα που βλέπουμε, να δώσουμε λίγο και να δώσουμε λίγο πνοή στη διασκέδαση και στην ψυχολογία. Βέβαια αυτές τις μέρες όλοι γινόμαστε παιδιά, όλοι και οι μεγάλοι, γιατί θυμόμαστε τα παλιά μας τα χρόνια, και πραγματικά η Ευχούπολη καθημερινά έχει πάρα πολλές δράσεις και όλα είναι δωρεάν, όπως τα face painting, όπως μπαλοκατασκευές, χειροτεχνίες, το καρουζέλ, και όπως είπατε πολύ καλά, μπορούν καθημερινά τα παιδιά μας να έρθουν να κάνουν όσες φορές θέλουν βόλτα με το καρουζέλ και όσα ακόμα μπαλόνια θέλουν να πάρουν, αλλά θέλω να τολμήσω να παίρνουμε σειρά, να κατεβαίνουμε λίγο, να έρχονται και οι επόμενοι, γιατί το βλέπω καθημερινό. Καμιά φορά μπορεί να πηγαίνω, γιατί είμαι κάθε μέρα εκεί, και λίγο να γίνουμε σε κάποιους κακός. Δεν λέμε σε κανέναν όχι, αλλά να κατεβούνε και να ξαναπάρουμε τη σειρά. Μη σας κουράζω, θέλω να ευχηθώ υγεία, ειρήνη, αγάπη, και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλά Χριστούγεννα, και άλλο κακό να μην δούμε, γιατί είδαμε πολλά τα τελευταία χρόνια. Εύχομαι ο Θεός πραγματικά, ο Χριστός μας που θα γεννηθεί, να μας δώσει ό,τι καλύτερα, πρώτα στην Ξάνθη μας θα πω, γιατί ζούμε εδώ πέρα, γιατί και το βιώνουμε στην Ξάνθη μας, γιατί ούτε έχουμε και πάρα πολύ κρύο, ούτε έχουμε πολλές καιρικές συνθήκες. Πραγματικά μας αγαπάει ο Θεός, ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι, το λέω πάντα, γιατί όσες εκδηλώσεις έχουμε, έχουμε πολύ καλό καιρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Κύριε Ασκαρίδη, σας ευχαριστούμε εμείς. Έλεγα πριν ότι αυτή η διαδραστική εκπομπή και αυτή η εκπομπή με τις ευχές σήμερα
δεν κάνει ιδιαίτερες προσκλήσεις για αυτούς που αγαπούν το ραδιόφωνο, για αυτούς που αγαπούν το δημοτικό ραδιόφωνο, και αναφέρομαι και σε πολίτες και σε πολιτικούς. Είναι καθημερινά στη συχνότητα, ακούν, παίρνουν την αλληλεπίδραση και έρχονται εδώ ή και τηλεφωνικά, σας είπαμε, 2541-078-641 και 2541-078-642. Χρησιμοποιήστε, αξιοποιήστε αυτά τα μικρόφωνα, τα ανοιχτά μικρόφωνα της εκπομπής, για να δώσετε τις ευχές σας. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Ένα λεπτό να μας δώσεις, μη σηκωθείς από τη θέση σου, γιατί μας βοηθάει και η Σοφία Ιδαλικριάδου. Σοφία, θα κλείσουμε με την Ζούγκλα, με τον Υπηαγωγείο Ζούγκλα. Θα ακούσουμε Χριστούγεννα και αμέσως μετά θα κάνουμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να ακούσουμε και όλους αυτούς τους επαγγελματίες της Ξάνθης που μας τιμούν χρησιμοποιώντας το δημοτικό ραδιόφωνο, αξιοποιώντας το δημοτικό ραδιόφωνο για να προβάλλουν υπηρεσίες και προϊόντα. Πάμε λοιπόν στη Ζούγκλα